Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είναι έκτακτη εκπομπή εκτός των προγραμματισμένων, νέα η ταμή πρόκληση των Τούρκων στη Σίμη. Σκάφος τουρκικό που εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος στις μεσημβρινές ώρες στα πλαίσια προγραμματισμένης περιπολίας εντόπισε ταχύπλοο σκάφος να αποβιβάζει άτομα κοντά στον όρμο Μαραθούντα Σίμης. Το περιπολικό μας έκανε χρήση φωτεινών αλλά και ηχητικών σημάτων για να το ακινητοποιήσει. Οι Τούρκοι δεν υπάκουσαν. Καταδιώχθηκε και ο χειριστής του τουρκικού σκάφους με επικίνδυνους ελιγμούς προσπάθησε να εμβολήσει το περιπολικό. Οι λιμενικοί μας έκαναν δύο προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα χωρίς αποτέλεσμα και μετά δύο στοχευμένες βολές στη μηχανή του. Το ταχύπλοο το τουρκικό αφού έκοψε ταχύτητα έκανε αναστροφή και χτύπησε το σκάφος μας στη δεξιά πλευρά και έσπασε τον αεροθάλαμο και το ακινητοποίησε. Από το πλήρωμα του περιπολικού μας διαπιστώθηκε ότι ο αεροδαπός έχριζε ιατρικής περίθαλψης λόγω τραύματος και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σίμης και στο Γενικό Νοσοκομείο από εκεί Ρόδου όπου νοσηλεύεται. Έγιναν έρευνες από την ξηρά στην περιοχή από τη λιμενική μας αρχή και εντόπισαν 21 αλλοδαπούς που μετέφεραν στο λιμεναρχείο Σίμης. Οι αλλοδαποί είχαν ξεκινήσει από το Μπουσμπουρούν της Τουρκίας, Μικράς Ασίας, δίνοντας 4.500 ευρώ κάθε ένας για να μεταφερθούν στη Σίμη. Βυθίστηκε το ταχύπλο και διεξάγεται προανάκριση. Να δούμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση, να καταστρέφονται τα σκάφη μας και να διακινδυνεύουν οι ήρωές μας για τους Τούρκους. Ιδέα να αξιοπαθούνται συνάνθρωποι μας, 4.500 ευρώ έκαστος. Αν έμεναν στις χώρες τους, θα ήταν πλούσιοι εκεί με αυτά τα χρήματα. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας.